Εδώ έχει μαζευτεί όλο το κρού, ε. Όλοι πάμε, είμαστε όλοι ένας για άλλους και όλοι για έναν, αλφα pop. Εμφάνιση μετά από καιρό. Σ' άρεσε. Ωραία. Έχω έρθει εδώ Δρυμύτερο στην Ελλάδα, έχουμε δισκογραφική αλφα pop, στην οποία φέτος θα κατακτήσουμε όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Θα περιμένετε πολλά από μας. 21 Ιουλίου βγάζω το άλμπουμ μου, Born Star, που σημαίνει γεννημένο star, δηλαδή δεν προσπαθώ να γίνω, απλά τυχαίνει να είμαι. Εμείς μάθαμε την τραπ ουσιαστικά μέσα από σένα. Ήσουν ο πρώτος που έκανες έτσι τον μπαμ. Μετά από μία τόσο επιτυχημένη πορεία, ξαφνικά σε χάνουμε κάπως. Χάνεις από τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι, εσύ έμαθες την τραπ από μένα, αλλά εγώ έβαλα στη ζωή μου τον Χριστό και κατάλαβα ότι είμαι μ***κας. Εγώ κατάλαβα ότι έκανα λάθη. Γιατί το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο η φήμη και τα φράγκα, είναι και οι αξίες. Και καμιά φορά πρέπει να πάμε πίσω για να πάμε μπροστά, και γι' αυτό πήγα και εγώ πίσω. Τώρα όμως ερχόμαστε μπροστά και δεν είμαι μόνος μου, είμαι με την καλύτερη ομάδα. Αυτή η νέα ομάδα έχει να κάνει, επειδή μου θυμάμαι μια περίοδο που ανέβαζες γενικά διάφορα post που είχαν σχολιάσει ότι έφυγες από τη δισκογραφική σου, ότι άλλαξες το όνομά σου. Είπανε πολλά για σένα. Ναι, εντάξει. Δεν ασχολούμαι με τα κουτσομπολιά, ο κόσμος λέει, εμείς μιλάμε με τη μουσική μας και με τη δουλειά μας. Θες να σου πω που τους έγραψε, να μου πεις τι γράψανε. Τώρα είμαι GG, baby, που να ζουν το όνομά μου σε το πίπερ. Η Ειρήνα μαζί μας, είναι ένας άνθρωπος που έχεις αναφέρει ότι σου έχει σταθεί πάρα πολύ δίπλα σου και στις καταστάσεις. Βεβαίως, στα πιο δύσκολά μου, όπως και η οικογένειά μου. I was at his worst days, but he passed it. And everything is better now, and we are going to rule the world with music. Είδαμε το τελευταίο διάστημα τα βραβεία MAD, κάτι που δημιουργήθηκε μεταξύ του Sneak και του Light. Όπως σας είπα και πριν, δεν ασχολούμαι με κουτσομπολιά, ασχολούμαι μόνο με τη δουλειά μου και μιλάω μέσα από τη μουσική μου. Δεν είναι κουτσομπολιό, έγινε ένα συμβάν, έχεις δει, έπεσε ξύλο. Εντάξει, για εσάς, εσάς η δουλειά σας είναι, βγάζετε το μεροκόμματό σας, εντάξει, μην προσβάλλεσαι για αυτό που λέω με τα κουτσομπολιά. Αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Πριν από ένα χρόνο σχεδόν, έχασες ένα πολύ αδελφικό σου φίλο. Αναφέρομαι στο MAD. Το πλάνο του Θεού. Δεν θέλω να πω περαιτέρω πράγματα τώρα για τον Ματ που δεν είναι εδώ. Κατάλαβες, έχω να πω μόνο rest in peace, καλό παράδεισο. Σίγουρα θα είναι μαζί με τον Θεό. Είχες αναφέρει στη συνέντευξή σου ότι η τραπ είναι μία φούσκα και θα σκάσει. Θα το δείτε στην πορεία. Τώρα είναι στα πολύ πάνω της η τραπ μουσική και όλη αυτή. Κάτι πριν πάει στα πολύ κάτω, πάει πρώτα στα πολύ πάνω για να φάει μετά έτσι. Τώρα είμαι GG, baby. Ωραίος σου συμβόη, συνειδητοποιημένο τον βρίσκω και μ' άρεσε αυτό που είπε, ότι πέρασα όλα αυτά που πέρασα, τον καιρό της έτσι πολύ μεγάλης δόξας και επιτυχίας, αλλά ξαφνικά προφανώς και κάτι έρχεται στη ζωή σου το οποίο σου... Σε ταρακουνάει. Σε ταρακουνάει και σου λέει κάπως το πας λίγο λάθος, δες και την άλλη πλευρά. Λίγο αλλιώς. Γιατί ωραία η δόξα και όλη αυτή η πολύ ξαφνική επιτυχία, αλλά... Καταλαβαίνεις με έναν τρόπο όταν συμβαίνει κάτι στη ζωή σου ότι δεν διαρκεί για πάντα και ότι όσο εύκολα μπορείς να ανέβεις, τόσο πιο θόρυβο, μεγαλύτερο θόρυβο κάνει πτώση. Εντυπωσιακή αλλαγή. Και άνθρωπος ο οποίος εγώ ποτέ δεν παραδέχτηκα αυτή τη μουσική, αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους καλλιτέχνες. Δημήτρη, ο Sinboy δεν είναι τράπερ. Νομίζω ξεκίνησε όλη η μουσική από αυτό τον άνθρωπο και από αυτό το τραγούδι και γι' αυτό μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση αυτή η αλλαγή του. Επίσης εντυπωσιακό το ότι στράφηκα στο Χριστό. Ο Sinboy είναι ράπερ. Ήταν ο πρώτος που έκανε αυτό το mumble. Δηλαδή είναι αυτά τα λόγια που τραγουδάς και που δεν καταλαβαίνουμε και τους στίχους πάρα πολύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά πέρασε στην τραπ σκηνή. Αυτό που κάνει το rap trap ουσιαστικά είναι η στίχη του Bronx, ας πούμε. Πάντως δεν μιλάει, ναι, σαν να γεννήθηκε στον Bronx. Μιλάει σαν να είναι τέλος πάντων ένας κανονικός άνθρωπος. Και να ξεκίνησε έτσι, κάπως ξεκίνησε λάθος. Έχει κάνει τεράστια στροφή, έτσι. Βέβαια. Είναι ένας άλλος άνθρωπος αυτός που είδαμε μόλις τώρα, παρακολουθήσαμε, από αυτόν που γνωρίζαμε πριν. Όχι μόνο στην εμφάνιση, γενικά. Είναι σαν να έχει κάνει μια ενδοσκόπηση. Μα και το μαμά που ήταν πριν 2-3 χρόνια, η Μαρία μου. Δεν ήταν το, δεν μιλούσε, ας πούμε, για όπλα, ναρκωτικά, γυναίκες, τη φέρνει τα δώρα, τη φοράω τη γούνα. Έχει και άλλα τραγούδια. Δεν είναι μόνο το. Καλά, όμως δεν τα έχουμε ακούσει. Δεν ξέρω. Ναι. Όχι, δεν είναι όλα. Γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες και τα χορεύανε όλοι στα κλαμπς και τα παιδιά και τα ακούγανε μανιωδώς.
δεν μιλούσαν για αυτό το πρότυπο ζωής. Ωστόσο, αν θυμάμαι καλά. Όχι τόσο έντονα. Είχε στοιχεία τέτοια, αλλά όχι τόσο έντονα, ναι, που γνωρίσαμε μετά. Στον Αρναούτογλου, στη συνέντευξή του. Μιλάω για τα δύο τραγούδια που ξέρουμε. Το τελευταίο θα πάνω. Ναι, απλά έχει βγάλει 30 τραγούδια και το αν δεν ακούστηκαν σε εμά ή μπορεί να ακούστηκαν σε αυτό το κοινό. Έχουν ακουστεί 5 παιδιά, δεν είναι μόνο 2. Εντάξει, είναι παραπάνω. Όμω την ώρα που λε τι ωραίο συνειδητοποιημένο είναι και μπράβο, έχουν κάτσει έτσι, λε και θα πλακώσουν το κάμεραμαν. Εντάξει, και λέει, είχαμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Είναι τώρα αυτό, βρε παιδί μου. Είναι το κρού, υποτίθεται πίσω. Αφού λαμψάρουν μια εικόνα. Δεν μια διάθεση, όμως ήρθαμε δεν να κατακτήσουμε. Δεν είναι διάθεση συμμορία, δεν είναι επιθετική. Όχι, δεν είναι, είναι το κόνσεπτ τέτοιο. Αυτό πλασάρει. Α, δεν είναι επιθετική δεν εννοώ του δίνουν κανονικά παιδιά. Εννοώ ότι ήρθαμε να κατακτήσουμε την Ελλάδα και τον κόσμο. Το να έχει κάποιο υψηλού στόχου στη δουλειά του και στη μουσική του δεν είναι κακό. Εγώ θέλω να σου πω ότι το προτιμώ αυτό από όταν βγαίνει να μου λέει για όπλα και για γυναίκε και για γρήγορο πλούτο και γρήγορε ταχύτητε και χίλιε φορέ το προτιμώ. Σίγουρα προτιμώ να ακούγεται από ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων έχουν μια επιρροή στις πιο νεαρές ηλικίες. Όλη αυτή η ιστορία ότι εγώ την ψώνισα ήμουνα beat και ξαφνικά μπήκε στη ζωή μου η πίστη μου, τέλος πάντων που για τον καθένα η πίστη μπορεί να είναι διαφορετική, η θρησκεία του μπορεί να είναι διαφορετική, το αποδεχόμαστε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάει για τον Χριστό και εγώ αυτό πιστεύω και μου άλλαξε όλη την κοσμοθεωρία και εκεί προσγειώθηκα και γειώθηκα. Αποστασιοποιήθηκε 2-3 χρόνια, είχε κλείσει τα social, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση τότε που εξαφανίστηκε ο Σιμπόη. Άλλαξε το όνομά του. Σε όλα τα παιδιά τα πιτσιρίκια που τον παρακολουθούσαν λέγανε τι έγινε, ο Σιμπόη εξαφανίστηκε, έχει κατεβάσει. Όντως ήταν είδηση, παιδιά. Είχε κατεβάσει το Instagram του. Τα πάντα. Για να τα λέμε και τα καλά, γιατί γενικώς. Για να μην θεωρούν ότι έχουμε μονές με συγκεκριμένους καλλιτέχνες, ότι να, τώρα που βλέπουμε κάτι σωστό, το τονίζουμε και αυτό. Απλά εγώ είπα να βάλουμε ένα αστερίσκο, γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι θα πούν οτιδήποτε, μην ξεχνάτε και το παρελθόν. Να μην το βάζουμε σε μια παρένθεση. Σαφώς, αλλά δικαιώμαστε την αλλαγή που είναι όλοι. Βέβαια. Αν είναι η αλλαγή είναι πραγματική και συνειδητή και συνειδητοποιημένη, το δικαίωμα κάθε άνθρωπος να αλλάξει ρότα στη ζωή του το έχουν όλοι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα κριθεί το κατά πόσον είναι αλλαγή ρότα σε αυτό το πράγμα ή απλά ένα διαφημιστικό. Τέλος πάντων, στην παρούσα φάση δεν προκαλεί πάντως. Γιατί έχουμε δει και άλλους που προκαλούν και συνεχίζουν να προκαλούν και δεν ζητάνε συγγνώμη και που ζητάνε είναι τελείως έτσι για τα μάτια του κόσμου. Αυτό σου λέει. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, περίμενε, θέλω να κάνω ειδικό τέτοιο. Και πάλι. Στην κουβέντα έρχεται και για μένα είναι πολύ σοβαρό θέμα συζήτησης το πώς διαχειρίζεται κάποιος την επιτυχία, ειδικά την ξαφνική. Βέβαια. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε δει να έχει πολύ άσχημα αποτελέσματα σε ανθρώπινες ζωές.